Σε χθεσινό βίντεο, το Πενταπόσταγμα εξήγησε τι παραμέτρου τη είδηση για την απόσυρση από τι δύο περιοχέ έρευνα τη Δυτική Κρήτη και Νοτιοδυτική Κρήτη, που ανακοίνωσε η Total Energies μετά την ολοκλήρωση των μελετών που διεξήχθησαν στι δύο αυτέ περιοχέ έρευνα. Έδωσε μάλιστα και την πολιτική διάσταση του πράγματο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε που διαραίουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, ενώ επίκειται αλλαγή κίνηση και από την Αμερικανική ExxonMobil. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί σημαίνει πως το βάρος των ερευνών για το φυσικό αέριο πέφτει σε ελληνικά πετρέλαια και energy Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το capital.gr, η αποχώρηση της γαλλικής εταιρείας πάντως μόνο σαν κεραυνός ο εθρία δεν έπεσε, καθώς η Total είχε εγκαίρως καταστήσει σαφής της προθέσεις της σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίε, μάλιστα, ήδη πριν από περίπου δύο μήνε, όταν επισκέφθηκε τη Γαλλία κυβερνητικό στέλεχο που είχε επαφή με εκπροσώπου τη Total, είχε διαμηνυθεί ότι πλέον η εταιρεία δίνει έμφαση στι επενδύσει τη ΑΠΕ και όχι στου υδρογονάνθρακες. Αυτή ακριβώ η ενημέρωση που είχε προηγηθεί είχε ήδη κινητοποιήσει τι ελληνικέ αρχέ, οι οποίε βρίσκονται σε αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη τη γαλλική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση από διπλωματική πλευρά, διαφαίνεται πω η πρόσδεση τη κυβέρνηση Μητσοτάκη στο άρμα, τον είπα, δεν μα κοστίζει μονάχα τη σχέση μα με του Ρώσου αλλά και με του Γάλλου. Η Ελλάδα κινδυνεύει πλέον σε μια περίοδο που οι δυτικέ διρεκτίβε υπαγορεύουν απεξάρτηση από τι ρωσικέ πηγέ ενέργεια να μείνει στον Άσο. Ήδη εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο που φθάνει μέσω του TurkStream, τον αγωγό TAP από το Αζερμπαϊτζάν και το υποκατασκευή FSRU LNG στην Αλεξανδρούπολη, στο οποίο θα εισάγονται κυρίως αμερικανικά φορτία. Επιπροσθέτως θα συνεχίσει και το τέρμιναλ της Ρεβιθούσας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη θα έχει κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.